το διάκοσμο. Μα ναι, γιατί η Έλλη είναι ένας πολύ φιλόξενος άνθρωπος. Είναι πολύ καλό. Πολύ φιλόξενος άνθρωπος. Και μετά θα πούμε και όλα τα άλλα τα πολύ ωραία που κάνει για το σύνολο το κοινωνικό. Αλλά ας ακούσουμε πρώτα να μας πει όλα αυτά που έχει να πει για την ίδια τη ζωή. I found my love in Portofino. Τηλεόραση έχεις να κάνεις πολλά χρόνια. Δεν είχες καμιά δελεαστική πρόταση όλα αυτά τα χρόνια. Θα μου άρεσε να κάνω, αν είναι να κάνω κάτι, κάτι σχετικό με τη δύναμη της προσφοράς, που είναι αυτό που έχουμε ξαναπεί και κάνω. Ξέρω ότι σου είχαν προτείνει πράγματα τηλεοπτικά. Ναι, μου έχουν προτείνει πράγματα, αλλά ξέρεις κάτι, δεν μου αρέσει αυτές τις εποχές που όλες ψάχνουμε δουλειά. Και όλοι ψάχνουμε δουλειά να λέμε μου πρότειναν και είπα όχι. Δεν έγινε ποτέ κάπως έτσι, γιατί σε καμία περίπτωση δεν βλέπω από υψηλού τη δουλειά. Δεν προχώρησαν τα πράγματα. Έχεις μπει ποτέ στη διαδικασία να σηκώσει το τηλέφωνο και να πεις εμένα θα μου άρεσε να κάνω αυτό? Δεν έχω σηκώσει το τηλέφωνο όπως το λες, αλλά έχει τύχει να έχω μιλήσει με ιδιοκτήτες καναλιών στα πλαίσια. Έχουμε βρεθεί και έχουμε φάει κάποια βράδια με κοινούς φίλους και γνωστούς. Ο Κωνσταντίνος είναι στην Αγγλία. Εμείς έχουμε μείνει γυναίκες εδώ. Πάει ο άντρας στο σπιτιού μέρη μου. Πώς ήταν για σένα όταν πρώτο έφυγε από το σπίτι? Τον πήγα, γιατί έπρεπε να τον τακτοποιήσω. Οπότε πήγα μαζί του και φτιάξαμε το χώρο του και ό,τι έπρεπε να φτιάξουμε. Θυμάμαι ότι ήρθα και είχα πάει σε γενέθλια φίλων και αντί να χαίρομαι, ήμουν αβουρκωμένη, ήμουν χάλια ψυχολογικά. Ήσασταν οι τρεις σας. Ναι, και μείναμε δυο μας. Ναι, και σε 1,5 χρόνο θα μείνω μόνη μου. Θα πάω κι εγώ. Κύριε. Θα κάνω μεταπτυχιακό. Τους το είπα, έχουν φρίξει κι δυο. Λένε, υπάρχουν πολλές πόλεις, θα πας να κάνεις αλλού, δεν θα έρθεις εδώ. Λέω, γιατί, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, θέλω να έρθω κι εγώ να κάνω ένα μεταπτυχιακό εκεί. Αφού συζήτησα μόλις μου τους φίλους και τους είπα, θα έρχεστε να μένετε μαζί μου, θα κάνουμε ωραία φαγητά εδώ, θα σας μαγειρεύω και μετά δεν θα φεύγετε να πηγαίνετε στα σπίτια σας, θα μένετε μέσα στα δωμάτια των παιδιών. Αφού λοιπόν το είδα και οι μισοί μου πανενέ θα μένουνε, μετά λέω δεν μπορεί, θα φύγουνε την άλλη μέρα. Οπότε θα μείνω πάλι μόνη. Μετά θα πάω για μεταπτυχιακό. Ερωτευμένη είσαι? Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Κρατάω αυτό. Και πολύ καλά. Είμαι πολύ ευτυχισμένη και πολύ καλά στη ζωή μου και πάρα πολύ γεμάτη και πολύ ισορροπημένη. Είναι δύσκολο σε ένα σπίτι με παιδιά να πάρεις μια απόφαση να μπει ένας άνθρωπος μέσα στο σπίτι. Και επειδή τώρα εγώ πήρα απόφαση, δηλαδή επειδή εμένα η ζωή μου θα φύγουν τα παιδιά μου, δεν αλλάζουν εύκολα τα πράγματα. Έχω δρομολογήσει έτσι τη ζωή μου. Αν θα με ρωτήσει αν θα παντρευτώ, μου φαίνεται πάρα πολύ μακρινό. Δεν νομίζω ότι θα ξαναπαντρευτώ. Όταν έχεις κάνει τα παιδιά σου, δύσκολα ξανασκέφτεσαι γάμο. Το έζησα 10 χρόνια, έχω κάνει τα παιδιά μου, δεν νομίζω ότι θα ξαναπαντρευτώ στη ζωή μου. Ήταν δύσκολο να μιλήσεις τα παιδιά σου για πιο προσωπικά σου θέματα? Όχι, δεν μου ήταν ποτέ καθόλου δύσκολο, γιατί είμαστε πάρα πολύ φίλοι. Τα παιδιά και έχουν απόλυτη εικόνα και από πριν το διαζύγιο, το τι συνέβη, γιατί χώρισα με τον μπαμπά τους, τις δυσκολίες που περάσαμε. Ανθρώπινα και όμορφα, χωρίς εντάσεις, έχουν ζήσει όλες τις καταστάσεις. Δεν πήγα ποτέ σε ψυχολόγο μέρη μου, τίποτα. Όμορφα, οικογενειακά, ο ψυχολόγος ήταν αυτό το τραπέζι, τα κρεβάτια μας, έχουμε περάσει πολλές ώρες συζητώντας, με πάρα πολύ αγάπη, με πάρα πολλά φιλιά, με πάρα πολλές αγκαλιές. Και αν κάτι δεν τους άρεσε, okay, δεν σας άρεσε, πάμε να το ξαναδούμε πώς μπορούμε να το φτιάξουμε όπως το θέλετε. Όχι, έχουμε κάνει, είμαστε μια ομάδα. Αυτό βγαίνει. Πήγα να το πω και το παιδί. Ναι. Έχει κάνει μια ομάδα με τα παιδιά. Αρχίζουμε σεμινάρια ζεν, το καταλάβατε. Πάμε στην Έμι. Ζεν. Πάμε στην Έμι. Πάμε στην Έμι. Ωραία παιδιά. Ωραία μαμά. Και φαίνεται και από τα χαμόγελα. Καλά παιδιά. Ναι. Είναι καλά παιδιά. Γλυκά παιδιά. Δεσποινίδα και Λεβέντη. Ο γιος της πριν φύγει χρήματα κάπου. Την πήρε τρέπει για τη Λιβανία. Γιατί συγγνώμη Αφροδίτη. Αυτό τη μεγάλωσε. Ξέρεις πόσο ευγενικά είναι τα παιδιά τη. Παιδιά, ναι. Μια μέρα ήμασταν έξω με την Έμι για φαγητό και πήρε ο γιος της τηλέφωνο. Μεγάλο παιδί, λίγο πριν φύγει να σπουδάσει ήταν. Για να πάει η μαμά του να τον πάρει και να πάνε σπίτι. Γιατί ντρέπονται. Γιατί δεν ήθελε να παρετάξει, ήταν πολύ αργά. Τη λέει μαμά είσαι κάπου εδώ,